Είμαστε πολύ περήφανοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους τους εντονακαρνάνες που υποδεχόμαστε σήμερα σε τούτο εδώ τον τόπο, την Ολυμπιακή Φλόγα. Εδώ συνδυάζεται το αθλητικό ιδεώδες άμυλας, αγωνιστικότητας, καθώς και το ιδεώδες της προσωπικής θυσίας σε τούτο εδώ τον τόπο που έχουν μνήσει ο Γκέτε, ο Βίκτορ Γκο, ο Παλαμάς και τόσοι άλλοι. Η αφή της Φλόγας συμμετοχή δυνατή στο συνέχιση και την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Παράλληλα,
στέλνει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της ειρήνης και της συναδέλφασης των λαών. Εμείς ως Έλληνες, ως θεματοφύλακες της φλόγας, ως θεματοφύλακες των ιδανικών, έχουμε το βαρύ τον νόμιο να στηρίξουμε και να τη μεταλαμπαδεύσουμε σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, η λαμπαδοδομία γίνεται μόνο στην Ελλάδα και στη διοργανώτερη χώρα. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να προβάλλουμε το γεγονός της αυτής της φλόγας και να το δώσουμε έστω και τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο και να περάσουμε το μήνυμα της ειρήνης και της συναδέλφωσης. Παράλληλα όμως, έχουμε για τους απλούμενους, για την νεολαία, το μήνυμα του εφαγωνίζεστε. Αυτό που μας άφησε. It's an honor for me to be here representing my organizing committee, my country, my hometown, in the historical place. I've been following the flames since it was lit in Olympia, and everywhere I go, I feel at home here. This is the first time that the Olympic flames go to South America, because it was hosting the first Olympic Games in South America. So it's an honor and a pleasure to be here representing my country. I thank you very much for the reception. You guys are wonderful. Thank you. Ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο ειρήνης και αγάπη στο λαό, ακριβώς από το δείγμα της χώρας μας. Δεν είναι καθόλου τώρα.